Είχαμε πει την περασμένη φορά ότι η αγάπη είναι άπλη, αντί είναι κάτι άπιαστο. Εννοούμε ότι δεν είναι αυτό με τις ανθρώπινες αισθήσεις, ναι, ή είναι αυτό με την ψυχή. Πώς γίνεται? Απλά είναι με τις ανθρώπινες αισθήσεις, είναι άπιαστη με τις ανθρώπινες. Απλά είναι με την ψυχή. Τώρα όμως, επειδή είναι αόρατη δεύτερη έννοια, δεν τη γνωρίζουμε. Γι' αυτό κιόλας αμφιβάλλουμε αν είμαστε στην αγάπη. Η αγάπη είναι ευτυχία. Αν είσαι ευτυχισμένος, αγαπάς. Δεν δίνεις σημασία, δίνεις χάρες. Αν είσαι ευτυχισμένος, δίνεις ποινές. Γίνεις ευτυχισμένοι για να δίνετε χάρες. Αυτό είναι η ευτυχία. Δίνουμε χάρες, είπατε, γι' αυτό τις χάρες, τότε τις εννοώ τις χάρες. Εννοώ αυτό, δεν ασχολούμαστε με άχρηστα, επειδή είναι κωδικοποιημένες οι λέξεις, δεν ασχολούμαστε με άχρηστα. Αυτά που δεν μας αφορούν είναι άχρηστα. Αλλιώς ασχολούμαστε με όλα τα άχρηστα, εκεί εννοώ χάρες. Πώς θα ξεχωρίσουμε ποια είναι άχρηστα και ποια είναι ωφέλιμα? Άχρηστα είναι αυτά που δεν δίνουν σε εμάς, που δεν δίνουν σε εμάς χαρά, αλλά και στους άλλους δημιουργούν πρόβλημα. Είναι το ίδιο πράγμα που κάνει και το ένα και το άλλο. Το ίδιο και τα δύο, το ένα κάνει το άλλο. Ό,τι είναι άχρηστο σε εμάς δημιουργεί πρόβλημα στους άλλους. Ό,τι είναι άχρηστο σε εμάς που δεν μας αφορά, εκνευρίζει τους άλλους. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε. Αλλά και ό,τι δεν μας αφορά. Όταν λέω δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε, τι? Βοηθάμε και φεύγουμε, χαμογελάμε και φεύγουμε. Δεν κρίνουμε, δεν γινόμαστε κριτές, δεν γινόμαστε... Αυτό εννοώ, καλοσύνη, βοηθάς και φεύγεις. Μόνο δεν είσαι ευτυχισμένος, βοηθάς.